Κοντά μας ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Καλώς ήρθατε, κύριε Φαραντούρη. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Και υποψήφιος πρόεδρος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθατε πραγματικά στην κατάλληλη στιγμή, νομίζω, κύριε Φαραντούρη, που είμαστε σε ένα οριακό σημείο, θα έλεγε κανείς, για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου περιμένουμε αύριο, Σάββατο, να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Αν συνεδριάσει, δεν ξέρω. Θα συνεδριάσει. Και αυτά παίζονται πια. Θα συνεδριάσει. Θα συνεδριάσει με ποια σύνθεση. Μαθαίνουμε για SMS που στέλνονται σε διάφορα στελέχη που τους λένε μείνετε έτοιμοι να δούμε αν θα μπούμε, δεν θα μπούμε, να μπλοκάρουμε, δεν θα μπλοκάρουμε. Άλλοι σκέφτονται να αποκλείσουν τον κύριο Κασελάκη. Άλλοι ζητάνε τη διαγραφή του. Ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι πρόεδρος και θα είμαι πρόεδρος, δεν αλλάζει κάτι. Θα πάει να διεκδικήσει επίσης να ακυρωθεί η έκπτωση από το αξίωμα και να είναι αυτός πρόεδρος και θα γίνουν και εκλογές. Ένας μήλος γενικός. Τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε ένα διαδικαστικό πακέτο που καλά κάνετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, γιατί απασχολεί την επικαιρότητα να ασχολείστε, αλλά ελάχιστα ασχολούμαστε με την ουσία της πολιτικής. Στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εγώ μαζί με την υποψηφιότητά μου και το πόθεν έσχες μου, το οποίο υποβάλλω κανονικά τα τελευταία 20 χρόνια και έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με των υπολείπων συνυποψηφίων μου, κατέθεσα 10 άξονες πολιτικής. Ασχολείται κανείς με αυτά? Όχι. 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 10 άξονες για το πολιτικό μας σχέδιο. Νομίζω... Καθίστε και δουλέψατε και καταθέσατε κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όσοι είμαστε στην πολιτική όχι για οφίτσια, αξιώματα και για καταξίωση κοινωνική, οικονομική ή επαγγελματική, είμαστε εκεί για τις προτάσεις μας. Μπας και βάλουμε κανένα λιθαράκι στην κοινωνία. Και μπας και αντιταχθούμε σε αυτόν τον Ερντογανισμό, βλέπω εδώ στην καθημερινή πρωτοσέλιδο, μιας κυβέρνησης η οποία καταραίει μέσα από τα δικά της αδιέξοδα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αντίπαλον δέος σε αυτή την κυβέρνηση που καταθέτει. Μάλιστα. Έχουμε αποτυχισμό εδώ. Κύριε Παυλόπουλε, δεν έχετε καταλάβει ότι το καθεστώς Μητσοτάκη διολυσταίνει σε έναν Ερντογανισμό πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, με μία παρέα ανθρώπων πέριξ της οικογενείας και μία διαόνυση εξουσίας. Δεν κυβερνάει δημοκρατικά δηλαδή, αυτό μας λέτε. Μισό λεπτάκι. Ο Ερντογάν με δημοκρατικές εκλογές αναδείχθη και γίνεται καθεστώς στην Τουρκία. Θα έχετε και τον κύριο Κωστίδη αργότερα, σας τα λέει μια χαρά κάθε πρωί. Όποιος διαφωνεί τον εξαφανίζει. Ναι. Αυτό ζούμε στην Ελλάδα. Κύριε Παυλόπουλε, εσείς είστε ευτυχείς με την διαιώνιση ενός καθεστώτος που κλείνει πανεπιστήμια, σχολεία και νοσοκομεία και καυχάται για την αποτελεσματικότητά του? Κοιτάξτε πίσω στη γειτονιά. Έχει πανεπιστήμια και σχολεία στην Ελλάδα. Δεν κλείνουν πανεπιστήμια και σχολεία. Η πρώην υπουργός δεν έλεγε ότι πρέπει τα παιδιά να περπατάνε κανένα μισά ώρο για να γυμνάζονται? Δεν μας είπανε για τα νοσοκομεία ότι είναι περιττά? Ότι πρέπει να ορθολογήσουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης καυχάται ότι έκλεισε με τα χεράκια του 6 νοσοκομεία. Τα έχετε ξεχάσει αυτά? Έκλεισε νοσοκομεία στην Ελλάδα. Καυχάται ο ίδιος. Οργανισμοί νοσοκομεία έκλεισε. Με τα χεράκια του λέει έκλεισε. Και είμαι περήφανος που έκλεισε τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω κανένα να έκλεισε. Ξέρετε κάποιο? Τα λέμε το κύριο Γεωργιάδης. Σε ποια περιοχή έκλεισε? Με συγχωρείτε. Όχι. Θέλω να μου πείτε σε ποια περιοχή της Ελλάδας έκλεισε ένα νοσοκομείο και έμεινε ασθενής χωρίς ιατρικές υπηρεσίες. Αφήστε τι λέει ο Γεωργιάδης. Εγώ λέω, είπατε έκλεισε ένα νοσοκομείο. Πείτε μου ένα που έκλεισε. Κύριε Οικονομού. Έκλεισαν πανεπιστήμια. Πείτε μου ένα πανεπιστήμιο που έκλεισε. Κύριε Οικονομού. Λέω να μην λέμε υπερβολές στον αέρα. Δεν λέμε καθόλου υπερβολές. Γιατί ένας κόσμος εκεί έξω τα ακούει και σου λέει ρε παιδιά, εδώ χαλάει ο κόσμος. Κλείνουν νοσοκομεία. Εσείς, δεν θα κύριε έχουμε κύριε σε λίγο Οικονομού, γιατρό. Πρώτη φορά ακούτε για τμήματα τα οποία συγχωνεύονται πρώτη και εξαφανίζονται. Ναι. Λάθος κάνετε. Ότι κλείνουν νοσοκομεία πρώτη φορά. Εγώ είμαι εδώ 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και ήρθατε σήμερα εσείς το 24 να μου πείτε ότι κλείσαν νοσοκομεία. Συγγνώμη. Και πανεπιστήμια. Δύο λεπτάκια. Εγώ σας λέω δεν έκλεισαν. Μου πείτε ένα ότι έκλεισε, τότε εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Ένα, πείτε μου σε ποια περιοχή της χώρας έκλεισε. Θα σας απαντήσω. Ποιο νοσοκομείο? Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Κεφαλονιά, έχουν κλείσει και πανεπιστημιακά τμήματα. Αφήστε τα τμήματα, μπορεί να συγχωνεύτηκαν τμήματα. Δεν είναι έτσι, το ίδιο. Έτσι το ίδιο είναι. Νοσοκομείο, οργανισμός έκλεισε. Δύο λεπτάκια. Και πήγαμε παρακάτω. Και θα σας πω και το εξής. Η ουσία της πολιτικής δεν είναι να καταστρέφεις και να γκρεμίζεις και να πάρετε αυτό πίσω αυτή τη δήλωση. Όχι, δεν παίρνω γιατί δεν σας θυμά. Είναι υπερβολική κύριε δήλωση δεν και σε κάθε καθόλου περίπτωση δεν ισχύει. Δεν είναι καθόλου. Εγώ λέω ότι δεν ισχύει. Δεν εσείς καθόλου αποδείξτε μου ότι ισχύει. Κύριε Οικονόμου, δώστε μου δύο λεπτάκια. Σας λέω λοιπόν ότι σε μια χώρα η οποία έχει περάσει από μνημόνια και στην οποία τα καρτέλ πανηγυρίζουν και η ακρίβεια είναι στο Θεό, ναι, και χθες με τα χθεσινά στοιχεία της Eurostat οι τιμές όλων των
αγαθών στο ράφι του σούπερ μάρκετ έχουν εκτοξευθεί από 70 έως 250%, το ελαιόλαδο 130%. Διαβάστε τα στοιχεία της Eurostat. Εγώ τα διάβασα. Είναι ντροπή να μιλάμε για ευημερία. Και λέω ότι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία διολυσταίνει σε ερντογανισμό, διότι γίνεται ένα καθεστώς που διαιωνίζεται, πρέπει να υπάρξει αντίπαλο δέος. Με τις υπερβολές δεν θα ξεφύγετε από τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μας φέρνετε μια σειρά υπερβολών εδώ. Καλά κάνετε, πολιτικός είστε. Κύριε Οικονόμου, τα επιχειρήματά σας τα πείτε, αλλά εδώ έχετε ένα κόμμα που διαλύεται. Σας ρωτάμε για το κόμμα. Σας και μας λέτε ο Μητσοτάκης Ερντογάν. Δύο λεπτάκια. Κύριε Φαραντούρη, μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Είπα το εξής, ότι το πολιτικό μας. Για την οικονομία. Κύριε Φαραντούρη, επιτρέψτε μου λίγο. Για την οικονομία της κουβέντας, ακόμα λέω υπόθεση για την οικονομία της κουβέντας. Ναι. Ακόμα και αν έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ακόμα. Λέω για την οικονομία της συζητήσεως. Ακόμα και αν έτσι είναι. Γιατί δεν ακούγονται όλα αυτά? Γιατί επισκιάζονται από μία παρατεταμένη εσωστρέφεια, ένα σπιράλ φθοράς, κοτσομπολιού και αντεγκλήσεως, το οποίο δεν μας τιμά. Δεν είμαι αυτός που κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Πάντως το αφήγημα είμαι αυτό όμως... το πληρώσατε. Μισό λεπτάκι. Το αφήγημα αυτό. Ποιο είναι ότι το αφήγημα? Ότι καταστρέφεται η χώρα. Δύο λεπτάκια. Εσείς είστε ευτυχείς. Αφήστε με εσείς είστε ευτυχείς με το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, κύριε Παυλόπουλε. Αφήστε με τι είμαι ευτυχής εγώ και με τι είμαι ευτυχής. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευτυχής. Λέω το εξής. Και η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μας ακούν δεν είναι ευτυχής. Ότι είμαστε στα τάρταρα. Ότι ο κόσμος πεθαίνει. Ότι ο κόσμος πάει στα νοσοκομεία και τον σκοτώνουν. Ότι σκοτώνουμε τους μετανάστες. Ότι κλείνουμε τα πανεπιστήμια και τα παιδιά μας είναι. Φτάνετε στο άλλο άκρο. Είπα το εξής. Είστε ευτυχείς που το πληρώσατε. Είστε ευτυχείς με την ανατίμηση του ελαιολάδου στο 136% με τα στοιχεία τα χθεσινά της Eurostat. Αν είστε, περισσεύω εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν είμαι ευτυχής ως πατέρας τριών παιδιών και ως άνθρωπος και ενεργός πολίτης και άνθρωπος της καθημερινότητας. Και λέω το εξής, ότι πράγματι. Τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ ποσό σε ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη. Πολύ περισσότερο από το αν θα γίνει το συνέδριο μια εβδομάδα όχι, πέρα. Όχι, την ενδιαφέρουν. Όταν το κόμμα το οποίο διακυβέρνησε, όπως εσείς λέτε. Μισό λεπτάκι. Περισσότερο. Και στα όρια τη αστιότητα το ενδιαφέρουν. Περισσότερο ενδιαφέρουν τον κόσμο οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από την κρίση. Μα την κοινωνική. Δεν είναι ενιαίες. Υπάρχουν. Όχι, δεν είναι ενιαίες. Λοιπόν, δεν είναι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τι λέει ο Κασελάκης, όχι, δεν έχετε τι λέει ο Πολάκης, λάθος τι κάνετε. Λέει ο Φαραντούης. Έχετε ενιαία γνωρίζετε, πρόταση. Γνωρίζετε ότι πριν από μία εβδομάδα κατατέθησαν προτάσεις νομοθετικές για τη στέγαση, για τη λειτουργία της αγοράς και ούτω καθεξής. Αυτές οι προτάσεις δεν είναι ούτε αποσπασματικές, ούτε στο γάμο του Καραγκιόζη. Mm-hmm. Είναι προτάσεις που εκφράζουν το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και το κόμμα μας. Επισκιάζονται από τις εσωτερικές μας αντεγκλήσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για την κοινή αγροτική πολιτική, μιλήσαμε για τις επιχορηγήσεις στην Ελλάδα, για τις καταστροφές από τις θεομηνίες και βάλαμε πλάτη για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας. Βεβαίως. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όλα όσα επισκιάζονται από την εσωστρέφειά μας δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον απασχολούν στο μέτρο που είναι πληγωμένοι φίλοι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά περισσότερο τον απασχολούν οι προτάσεις μας. Το πώς καταντήσατε έτσι από εκεί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυβερνούσατε, τον απασχολεί τον κόσμο. Επιτρέψτε γιατί καταντήσατε έτσι. Να το πω διαφορετικά. Ο κ. Ζαχαριάδης λέει εξευτελιζόμαστε. Γινόμαστε ρεζίλοι. Να το πω διαφορετικά. Ακόμα και ο τίτλος Ερντογανισμός που χρησιμοποίησε ο κ. Φαραντούρης για τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εγώ λέω. Σας πήρα, πάλι για... Όχι, όχι. Όχι, όχι. Μια αντικειμενική πραγματικότητα είναι. Όχι σε μένα αυτά τώρα. Μια αντικειμενική πραγματικότητα είναι. Τώρα και σπέκουλα. Ποιες αλικίστηκες. Αν με πείραξε, δεν με πειράζει τίποτα. Λέω, ο Ερντογανισμός... Λέω, άλλο πράγμα θέλω να πω, κύριε Φαραντούρη. Άλλο πράγμα θέλω να πω, κύριε Φαραντούρη. Παρακαλώ. Ακόμα και ο τίτλος Ερντογανισμός απέναντι στον Πρωθυπουργό, ναι. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω ότι εσείς τον επιτρέπετε εάν τυχόν ωραία. Συμβαίνει. Να σας απαντήσω. Διότι έχετε αδυναμία αντιπολιτεύσεως. Πολύ ωραία. Έχετε αδυναμία εμπιστοσύνης στους πολίτες. Αυτό λέω. Ωραία. Ακόμα και αν έτσι συμβαίνει. Ωραία. Βάλτε επομένως, ούτε μας πειράζει, ούτε δεν μας πειράζει. Ωραία. Ο Ερντογανισμός περιγράφει τη διαιώνιση ενός καθεστώτος.
το οποίο εν τέλει διολυσταίνει στον αυταρχισμό. Είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα και έχει αξιολογική κρίση. Πρώτον. Δεύτερον, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι η πολυδιάσπαση των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων στον τόπο επιτρέπει τη διαιώνιση αυτού του καθεστώτος. Και να καταστεί ο κύριος Μητσοτάκης ο σύγχρονος Ερντογάν της Ελλάδας. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι από τους πρώτους που με συνέπεια εδώ και 4 χρόνια μιλάει για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος του τόπου να συμπορευτεί κάποια στιγμή σε κοινές δράσεις, σε κοινές θέσεις. Δηλαδή, όχι, θα σας πω. Καταρχάς να συμφωνήσουμε σε ποιες θέσεις πολιτικές συμφωνούμε. Μάλιστα. Είμαι υπέρ του διαλόγου και λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως η αξιωματική αντιπολίτευση έπρεπε ήδη από το 19, ήδη μετά τις ευρωεκλογές έχασε με μια μεγάλη ευκαιρία που το ΠΑΣΟΚ περιήλθε στη δική του περιδίνηση να βγει μπροστά και να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Εχθές υπήρχε ένα ραντεβού. Άσχετο είναι αυτό που λέτε. Όχι, λέτε είναι υπέρ του διαλόγου. Και χθες υπήρχε ένα ραντεβού, μια πρόσκληση να κάθεστε στο τραπέζι. Σαν μεγάλοι άνθρωποι, όριμοι, μεγάλα παιδιά, να βρείτε ένα πολιτικό πλαίσιο για να σταματήσει αυτός ο εξευθελισμός και το υπονομεύσατε και αυτό. Μισό λεπτό. Δεν πήγατε να συζητήσετε. Μιλάω για την συμπόρευση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ως η αξιωματική αντιπολίτευση και η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης σήμερα στη χώρα. Μπορεί να γίνει τώρα όπως είναι τα πράγματα. Θα σας πω, μπορεί να γίνει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλθει από την εσωστρέφειά του. Του Κασελάκη, του Πολάκη, του Φάμπελ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλθει από την εσωστρέφειά του και ασχοληθεί με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει χώρα. Σας ρωτάμε τόση ώρα τι θα γίνει το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, πώς θα αλλάξει το κλίμα, πώς θα αλλάξει αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει αυτή την ώρα και πώς θα φύγετε από αυτή την εσωστρέφεια. Τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει ο λόγος μας ο πολιτικός να κυριαρχήσει έναντι των διαγωνισμών στη σκακέρα και των προσωπικών επιλογών και των εξοδίκων και της ποινικοποίησης και των εισαγγελέων και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα εξώδικο που είναι πάνω από το κόμμα. Αυτό βαραίνει την κατάσταση. Πρέπει να αποσυρθεί. Νομίζω βαραίνει. Ναι, νομίζω βαραίνει. Και επειδή ο κύριος Παυλόπουλος είπε για τη χθεσινή συνάντηση, δεν θέλω να υπεκφύγω την ερώτησή σας, κύριε Παυλόπουλε. Καταρχάς, βρισκόμουν στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Οι συναντήσεις αυτές μεταξύ συνυποψηφίων γίνονται συνήθως υπό την αιγίδα του κόμματος. Γιατί? Έτσι ώστε το... Γιατί? Διότι διαφορετικά μπορούμε να πάμε για καφέ, οι 4, 5, 6 για να τα πούμε. Λέτε, όταν γίνονται υπό την αιγίδα του κόμματος, συντονίζονται καλύτερα. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής την ηγεσία του κόμματος διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε την ηγεσία ενός πολιτιστικού συλλόγου. Όταν λοιπόν γίνονται υπό την αιγίδα του κόμματος. Το ζητήσατε και δεν έγινε. Όχι, όχι, θα γίνει. Είπατε θα θέλαμε να είναι παρούσα κυρία Σβίγκο γραμματέα. Θα γίνει. Είπατε. Γίνει. Έχουμε θα μια γίνει. Είδηση τώρα. Εγώ πάντα ανταποκρίνομαι. Όντως θα γίνει, κύριε Φαραντούρη. Δηλαδή, πραγματικά. Θεωρώ τις επόμενες... αυτονόητο. Θα γίνει και debate. Θεωρώ αυτονόητο. Μετά την Κεντρική Επιτροπή, εννοείται. Θεω... Ναι. Εντάξει, η Κεντρική Επιτροπή έχουμε αύριο. Θεωρώ ότι θα γίνει debate μεταξύ των υποψηφίων, των συνυποψηφίων, Μάλιστα. με πολιτική συζήτηση. Έχετε προχωρήσει. Το θεωρώ αυτονόητο. Στην Κεντρική Επιτροπή τι θα γίνει. Ένα-ένα. Θα ανακηρύξει υποψηφίους, θα μπλοκάρει ένα. Τον Κασελάκη, ένα. Θα διαγράψει τον Κασελάκη, ένα. Θα τον παραπέμψει στο πειθαρχικό, τι θα γίνει. Με ρωτάτε για το debate. Ναι. Θεωρώ λοιπόν αυτονόητο και ήδη οι περισσότεροι από τους υποψηφίους μου έχουν εκφραστεί θετικά σε αυτό το ενδεχόμενο ναι. και θεωρώ αυτονόητο ότι η συζήτηση θα γίνει σε ένα περιβάλλον πολιτισμένο, πολιτικό Μάλιστα. και αν θέλετε, ουσίας. Ωραία. Και αυτό υπό την αιγίδα του κόμματος. Άρα δεν θα διαγραφεί ο κύριος Κασελάκης. Κύριε Παυλόπουλε. Πιστεύετε ότι δεν πρέπει να αποκριστεί από την εκλογή. Κύριε Παυλόπουλε, πιστεύω ναι. ότι όλα αυτά που σκιάζουν, αυτά που προσπαθούμε να πούμε εδώ σήμερα το πρωί, στο στούντιό σας, δηλαδή τις πολιτικές μας προτεραιότητες για την επόμενη μέρα, δεν πρέπει να επισκιάζονται και μάλιστα να επιδιώκονται να επισκιάζονται ναι. με ενέργειες που διχάζουν, που παρουσύνουν. Άρα να μην αποκλειστεί, λέτε. Τα εξώδικα, ναι. τα εξώδικα, οι απειλές εισαγγελέων, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον εκφυλισμό της. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Υποψήφιος τον Άννα, ο κ. Κασελάκης. Εγώ θα επιθυμούσα να είναι οποιοδήποτε
Όχι, για τον κύριο Κασελάκη λέμε. Ναι. Θέλετε να είναι. Προσωπικά θα ήθελα τον κύριο Κασελάκη, αντί να στέλνει εξώδικα, να καθίσει σε ένα τραπέζι πολιτική συζήτηση για να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες για την επόμενη μέρα. Ένα λεπτό. Άρα, τα εξώδικα, η ποινικοποίηση, οι απειλές εισαγγελέων δεν χωρούν σε μια πολιτική συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σαφές αυτό που λέω. Αν το πάρει πίσω, είναι όλα καλά. Αν δεν το πάρει πίσω, να μην είναι υποψήφιο. Κύριε Παυλόπουλε. Γιατί το λέτε συγκεκριμένο. Γιατί παίζουμε την κολοκυθιά. Δεν παίζουμε κολοκυθιά. Δεν ασχολούμαι. Θέλω αυτό το πράγμα που θα πριτανεύσει από εδώ και μπρος μέχρι το συνέδριο και τις εκλογές μας να είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Για το δημογραφικό, για την οικονομία, για την εκπαίδευση, για την υγεία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την εξωτερική πολιτική. Κύριε Φαραντούρη, πολύ καλά όλα αυτά που λέτε. Wishful thinking πολιτικό. Δεν είναι wishful thinking. Κατέστησα 10 άξονες πολιτικής την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, λέω, δεν είναι wishful thinking. Λέω, όσον αφορά την ενότητα, τον πολιτικό διάλογο, την πολιτική συζήτηση, εγώ το χαρακτηρίζω πολιτικό wishful thinking. Δεν το προτιμάτε. Λέω το εξής. Πρακτικά πράγματα. Αν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, τα 3,5% του κόμματος, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόμματος θα σηκωθεί να φύγει. Αν εκλεγεί ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Φαραντούρης, θα φύγουν οι Κασελίστας. Είναι απλά τα πράγματα πλέον. Είναι έτσι, κύριε Φαραντούρη. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι και έτσι, νομίζω ότι κάνετε μεγάλο λάθος να προεξοφλείτε μία διαίρεση. Εμείς το προεξοφλούμε. Και... Όχι. Όλοι οι κορυφαίοι έχουν πει. Αν εκλεγεί ο Κασελάκης, εγώ φεύγω. Ωραία. Αν εκλεγεί ο Φάμελος, εγώ φεύγω. Εμείς το προεξοφλούμε. Κάνετε την τιμή να με φιλοξενείτε στο στούντιο. Η δική μου η πρόταση δεν έχει κανέναν άλλο ρόλο παρά μόνο να αποτελέσει τη συγκολητική ουσία, την ενότητα, την πολιτικότητα, τη σοβαρότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και την εξωστρέφεια. Και αυτό προσπαθώ να υπηρετήσω με συνέπεια από την πρώτη στιγμή που βγήκα στον πολιτικό στίβο, χωρίς να έχω ανάγκη την οικονομική, κοινωνική ή ακαδημαϊκή καταξίωση δια της πολιτικής, ούτε να ψάξω θέση εργασίας. Και αυτή τη στιγμή προτίμησα από τη θαλπορή του κοινοβουλευτικού θόκου στις Βρυξέλλες να είμαι παρόν. Διότι όπως λέει ο Δημοσθένης, αυτός που απουσιάζει έχει πάντα άδικο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Ευχαριστώ.